Θα ήθελα να καλέσουμε την κυρία Γρηγοροπούλου που θα μας μιλήσει για τις αναισθητικές πρόκλησεις στη λαπαροσκοπική χειρουργική. Αναισθησιολόγος της κλινικής ΡΕΑ. Καλημέρα, κύριε Γρηγοροπούλου. Καλημέρα σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή και ειδικά τον κύριο Ακρίβο για την πρόσκληση που μου έκανε να συμμετάσχω σε αυτό το σεμινάριο. Οι διαφάνειες που θα ακολουθήσουν είναι στην αγγλική κατά παράκληση της Οργανωτικής Επιτροπής, έτσι ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και οι ξένοι προσκεκλημένοι. Η λαπαροσκοπική χειρουργική μας επιτρέπει σήμερα να γίνονται επεμβάσεις μεγάλες και εξειδικευμένες με την ελάχιστα παρεμβατική μέθοδο, έτσι ώστε να είναι όσο δυνατόν μικρότερες οι μετεγχειρητικές επιπλοκές, τη μικρότερη η νοσηρότητα και η θνησιμότητα. Ωστόσο, στον ανθρώπινο οργανισμό, η ελάχιστη αυτή παρεμβατική τεχνική έχει σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά τη φυσιολογία, η οποία επέρχεται από το πνευμοπεριτόνιο και από τη θέση στην οποία είμαστε υποχρεωμένοι να τοποθετήσουμε την ασθενή. Ο αναισθησιολόγος καταρχάς βρίσκεται αντιμέτωπος με μία ασθενή στην οποία ουσιαστικά δεν έχει πρόσβαση στη διάρκεια του χειρουργείου. Γι' αυτό θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει εξ αρχής τις φλεβικές οδούς, να έχει σιγουρέψει τον αεραγωγό έτσι ώστε όταν τοποθετηθεί στη θέση να μην του συμβεί η ενδοβροχική διασωλήνωση και να πρέπει να ξεσκεπάσει και να ξαναελέγξει τον αεραγωγό του. Η υποθερμία που τυχόν μπορεί να προκύψει λόγω της εμφύσισης ξηρού και κρύου αέρα στην περιτοναϊκή κοιλότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα με τη χορήγηση υγρών στη θερμοκρασία του σώματος. Τέλος, υπάρχουν και μία σειρά από τις συνήθεις παθολογικές καταστάσεις που έχουν αυτοί οι ασθενείς, όπως η πνευμονική νόσος, οι καρδιακά νοσήματα και η παχυσαρκία, με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθεί. Οι φυσιολογικές μεταβολές της λαπαροσκόπησης οφείλονται σε λόγους μηχανικούς, λόγω της αύξησης της ενδοκοιλιακής πίεσης από την εμφύση του διοξιδίου, η οποία θα επηρεάσει τόσο το καρδιαγγειακό όσο και το αναπνευστικό. Η θέση στην οποία θα τοποθετηθεί έρχεται και προστίθεται στους μηχανικούς λόγους και τέλος η συστηματική απορρόφηση του διοξιδίου μπορεί να προκαλέσει υπερκαπνία ή και οξέωση, τα οποία όμως μπορούν να αντιμετωπιστούν. Επιπλέον, η θέση και το πνεύμο περιτόνιο μπορούν να επηρεάσουν και την περιφερική αιματική ροή, ειδικά την αιμάτωση του εγκεφάλου, των νεφρών, την υπατική και τη σπλαχνική κυκλοφορία. Η βασική επίπτωση και η πλέον σημαντική της λαπαροσκόπησης στο καρδιαγγειακό σύστημα είναι η αύξηση των περιφερικών αγγειακών αντιστάσεων, η αύξηση της μέσης αρτηριακής πίεσης, η οποία σε συνδυασμό με την ταχυκαρδία που συνήθως προκαλείται, έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνει το καρδιακό έργο. Η επίπτωση στην καρδιακή παροχή αρχικά είναι η μείωσή της, στη συνέχεια είναι η αύξηση. Η αιμοδυναμική απάντηση θα εξαρτηθεί από τον κάθε ξεχωριστό ασθενή ανάλογα με την καρδιοαναπνευστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, από τον ενδοαγγειακό όγκο εάν έχει έλλειμμα ή είναι ισοβολεμικός, από τη θέση και το βαθμό της αύξησης της ενδοκοιλιακής πίεσης. Η νευροορμονική απάντηση που θα προκαλέσει το πνευμοπεριτόνιο και η θέση συνίσταται στην ενεργοποίηση του συστήματος ρενίνης αγγιοτεσίνης αλδοστερώνης, καθώς και στην ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, τα οποία και αυτά θα έρθουν να επιβαρύνουν το καρδιαγγειακό ακόμη περισσότερο. Οι επιπτώσεις στο αναπνευστικό σύστημα οφείλονται στη διαταραχή της μηχανικής του πνεύμονα, στη διαταραχή της ανταλλαγής αερίων και στην απορρόφηση του διοξιδίου, το οποίο εμφυσάται στην περιτοναϊκή κοιλότητα.
οι διαταραχές αυτές έχουν σαν αποτέλεσμα μια φυσιολογική ασθενή να την μετατρέψουν σε μια παχύσαρκη. Δηλαδή, ο φυσιολογικός άνθρωπος, όταν θα εμφυσιστεί αέριο στην περιτοναϊκή κοιλότητα και αυξηθεί κοιλιακή πίεση, μετατρέπεται σε ένα παχύσαρκο. Θα έχει διαταραχές όσον αφορά τους όγκους του πνεύμονα, θα αυξηθούν οι πιέσεις των αεραγωγών, είναι εκείνα τα κουδουνάκια που ακούτε όταν αρχίσετε να φυσάτε αέρα και να μπαίνει σε θέση η ασθενής, και αυτά προκαλούν μια αυξημένη τάση για ατελεκτασία καθώς και για υποξία. Το διοξίδιο, η μερική πίεση του διοξιδίου στο αίμα αυξάνεται λόγω των μηχανικών διαταραχών, καθώς και λόγω του διοξιδίου που απορροφάται. Η αύξηση δε αυτή σε ασθενείς οι οποίοι έχουν πνευμονικά νοσήματα μπορεί να είναι απρόβλεπτη. Ο τρόπος για να αντιμετωπιστούν οι αναπνευστικές επιπτώσεις είναι να αυξηθεί ο αερισμός κατά 20-30% σε σχέση με την προ-αναισθησίας τιμή, να μετατραπεί το μοντέλο αερισμού του αναπνευστήρα από αναπνευστήρας πίεση να μετατραπεί σε αναπνευστήρα, από όγκου να μετατραπεί σε αναπνευστήρα πίεσης, έτσι ώστε να χορηγούμε τον ίδιο όγκο με τις λιγότερες ενδοπνευμονικές πιέσεις και τη λιγότερη επίπτωση στο αιμοδυναμικό. Η χρήση επιπλέον της θετικής τελοπνευστικής πίεσης θεωρείται απαραίτητη, γιατί βελτιώνει τη μηχανική του πνεύμονα, βελτιώνει την οξυγόνωση και παρεμποδίζει την φλεβική επιστροφή. Η εγκεφαλική αιματική ροή καθώς και η ενδοκράνια πίεση αυξάνονται στη διάρκεια του πνευμοπεριτονέου και της θέσεως Τρεντέλεμπουρ. Και η υπερκαπνία που τυχόν συμβεί έρχεται να επιβαρύνει αυτά τα αποτελέσματα. Η αιματική ροή των νεφρών θα μειωθεί και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την παροδική μείωση της σπειραματικής διήθησης και την μείωση την παροδική της παραγωγή σούρων. Αρνητικές επιπτώσεις επίσης υπάρχουν και στην υπατική και στη σπλαχνική κυκλοφορία. Σε πειραματικά μοντέλα έχει διαπιστωθεί ακόμα και 18 ώρες μετά το πνευμοπεριτόνεο και την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης μπορεί να παρατηρηθεί μία μετατόπιση μικροβιακού όγκου από το έντερο προς την κυκλοφορία. Και τώρα ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις συνυπάρχουσες νόσους που τυχόν έχουν αυτοί. Οι ασθενείς με καρδιακά νοσήματα είναι μια ιδιαίτερη ομάδα στην οποία συνήθως υποσχόμαστε να κάνουμε τη λιγότερο παρεμβατική τεχνική, αν και από άποψη φυσιολογίας αυτή η κατηγορία έχει τις μικρότερες εφεδρίες να αντιμετωπίσει τις διαταραχές της αυξημένης ενδοκοιλιακής πίεσης και της εμφύσεις του διοξιδίου. Πώς θα διακρίνουμε αυτούς που βρίσκονται σε σχετικό κίνδυνο και ίσως να μην μπορούν να ανεχτούν την λαπαροσκόπηση? Σε γυναίκες που έχουν καρδιακή νόσο, καλύτερα θα είναι να γίνεται ένα προεγχειρητικό υπερηχογράφημα και να διαπιστώνει το κλάσμα εξώθησης, τη σταλτικότητα του μυοκαρδίου. Εάν έχουν ένα κλάσμα εξώθησης μικρότερο ή ίσο με 30%, πιθανόν να είναι καλύτερα να γίνουν με ανοιχτή μέθοδο. Δεν είναι απόλυτο αυτό, γιατί δεν μπορούμε να διακρίνουμε την ομάδα εξ αρχής. Μπορεί να ξεκινήσει η λαπαροσκόπηση και ανάλογα με την αιμοδυναμική συμπεριφορά της ασθενούς να τροποποιηθεί και ανάλογα η τεχνική. Οπωσδήποτε όμως θα πρέπει να έχει μία αρτηριακή γραμμή για να γίνεται μία άμεση μέτρηση της αρτηριακής πίεσης τουλάχιστον και να υπάρχει μία διαρκής καταγραφή
του ΕΣΤΑΦ διαστήματος για τυχόν ανίχνευση ισχυμίας. Τώρα, η τοποθέτηση ενός καθετήρα στην πνευμονική είναι ένα ερωτηματικό, γιατί λογαριάζει κάποιος το κόστος και το όφελος από την τοποθέτηση του καθετήρα, τις πιθανές επιπλοκές και τι μπορώ να κερδίσω από αυτό. Ο αναισθησιολόγος θα πρέπει να έχει ρυθμίσει αιμοδυναμικά την ασθενή πριν να ξεκινήσει το πνευμοπεριτόνεο. Αυτό μπορεί να το κάνει με τα αναισθητικά φάρμακα, τα οποία θα πρέπει να έχουν κυρίως αγκιοδιασταλτικές ιδιότητες ή με τη χορήγηση καθαρά αγκιοδραστικών παραγόντων. Η εμφύση του διοξιδίου πρέπει να είναι βαθμιαία, όπως και η ενδοκοιλιακή πίεση θα πρέπει να διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα. Ένας έμπειρος χειρουργός θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό θα μειώσει σημαντικά το χρόνο της αναισθησίας. Και τέλος, την μεταναισθητική περίοδο και την ανάληψη, αυτή θα πρέπει να είναι πάρα πολύ βραδία και σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ η χορήγηση της κλονιδίνης. Υπάρχουν σήμερα αρκετό ποσοστό ασθενών οι οποίες φέρνουν καρδιακά στεν. Πιθανόν αυτές θα πρέπει να τις χειρουργήσετε κάτω από αντιπυκτική αγωγή. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να αυξηθεί η απώλεια αίματος. Και να έχουμε και κατά νου τους βηματοδότες, οι οποίοι συνήθως δεν απενεργοποιούνται, αλλά λαμβάνουμε υπόψη μας τη χρήση της διαθερμίας, καθώς η μονοπολική διαθερμία μπορεί να τους επηρεάσει. Οι ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα είναι αυτοί που ωφελούνται πάρα πολύ από τη λαπαροσκοπική χειρουργική, καθώς έχουν ταχεία ανάνυψη, δεν έχουν τομές να τους περιορίζει μετά το χειρουργείο στην έκπτυξη του πνεύμονα, όμως κάποιοι βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο από τους άλλους. Έχοντες εμφυσηματική νόσο, έχουν ένα αυξημένο κίνδυνο πνευμοθώρακα. Αυτοί δε που έχουν αποφρακτική χρόνια πνευμονοπάθεια θα πρέπει να χειρουργηθούν με όσο το δυνατόν χαμηλότερες ενδοκοιλιακές πιέσεις. Καλό θα είναι σε αυτή την κατηγορία των ασθενών να γίνουν πριν το χειρουργείο λειτουργικές δοκιμασίες του πνεύμονα και αν διαπιστωθούν μία FEV1 λιγότερο από το 70% μπορεί να δείχνει ένα αυξημένο κίνδυνο, δεν είναι όμως αποτρεπτική της λαπαροσκοπικής επέμβασης. Οι παχύσαρκες επίσης ωφελούνται από τη λαπαροσκοπική χειρουργική. Αυτές έχουν κυρίως δυσκολία όσον αφορά την αναισθησιολογική τεχνική. Η βασική δυσκολία είναι στη διαχείριση του αεραγωγού. Έχουν αυξημένο κίνδυνο εισρώφησης λόγω γαστρικής παλινδρόμησης. Και τέλος, σίγουρα έχουν οπωσδήποτε πνευμονική νόσο λόγω του όγκου και αυξημένο ποσοστό καρδιακιακών νόσων καθώς της ζαχαρόδους διαβήτου. Η εικόνα αυτή δείχνει τη χαρά του αναισθησιολόγου όταν θα πρέπει να χορηγήσει αναισθησία σε γυναίκα παχύσαρκη, καπνίστρια και ασθηματική. Τώρα, υπάρχουν αντενδείξεις στη λαπαροσκοπική χειρουργική? Απόλυτη δεν υπάρχει. Σχετικές συζητούνται. Οι σχετικές είναι το πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου, η καρδιακή ανεπάρκεια με σοβαρού βαθμού διαστολική δυσλειτουργία, η βαλβιδοπάθεια σημαντικού βαθμού, οι χρόνιες αναπνευστικές νόσοι σοβαρού βαθμού, η νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, καθώς και καταστάσεις τις οποίες υπάρχει αυξημένη ενδοκράνιος πίεση ή αυξημένη ενδοφθάλμιος πίεση. Έχουν περιγραφεί περιστατικά αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς μετά από μακροχρόνια λαπαροσκοπική επέμβαση. Και τέλος, αναφερθούμε στις επιπλοκές. Η σημαντικότερη από αυτές είναι η εμβολή από αέρα, η οποία είναι δυνητικά θανατηφόρα. Θα υποψιαστεί κάποιος εμβολή από αέρα όταν εμφανιστεί ταχυκαρδία, αρρυθμίες, υπόταση και υποξία.
Ακροαστικά θα έχει το χαρακτηριστικό φύσημα, από δε τον καπνογράφο του θα πάρει μία ευνίδια αύξηση με στη συνέχεια μία εξαφάνιση του κύματος του τέλοεκπνευστικού διοξιδίου. Η αντιμετώπιση είναι να λύσει αμέσως το πνευμοπεριτόνεο, να υπεραερίσει με 100% οξυγόνο, να τοποθετήσει σε αριστερή πλάγια θέση και θέση Τρεντέλεμπουργκ. Εάν χρειαστεί θα εφαρμοστεί καρδιοαναπνευστική αναζωγόνηση και αν υπάρχει ένας καθετήρας κεντρικός μπορεί να κάνει αναρρόφηση του, του διοξιδίου. Το πλεονέκτημα με το διοξίδιο είναι ότι είναι εύκολα διαλυτό και παρόλο ότι είναι μια επιπλοκή δυνητικά θνητηφόρα, συνήθως τα πράγματα εξελίσσονται καλά. Παράδοξη εμβολή μπορεί να εμφανιστεί εάν υπάρχουν τρίματα στην καρδιά που είναι ανοιχτά ή υπάρχει ένα μέσο κολπικό διάστημα το οποίο έχει κάποιο έλλειμμα. Ο υποτάσσιμ πνευμοθώρακας επίσης είναι μια πολύ σοβαρή επιπλοκή η οποία μπορεί να συμβεί και χωρίς τραυματισμό του διαφράγματος εάν υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία είναι με ανατομική διαταραχή ή από λόγους του ίδιου του ασθενούς εάν υπάρχει εμφυσηματική νόσος με μπούλες στο πνεύμονα η αύξηση των ενδοπνευμονικών πιέσεων μπορεί να προκαλέσει την ρήξη. Τα κλινικά σημεία είναι υποξία και υπερκαπνία, η πολύ μεγάλη αύξηση των πιέσεων των αεραγωγών και η αιμοδυναμική σταθερότητα. Το πώς θα αντιμετωπιστεί ο πνευμοθώρακας εξαρτάται από το βαθμό του και από την αιμοδυναμική κατάσταση του ασθενούς. Οι μικροί πνευμοθώρακες μπορούν να μείνουν και να απορροφηθούν μόνοι τους. Ο μεγαλύτερος όμως πνευμοθώρακας, ο οποίος θα επηρεάσει σημαντικά, θα πρέπει να αποσυμπιεστεί. Η διάγνωση του πνευμοθώρακα γίνεται κλινικά και με την ακρόαση. Για παράδειγμα, σε πνευμοθώρακες όπως αυτό που φαίνεται στην εικόνα, ο οποίος δείχνει συμπίεση όλου του πνεύμονα, δεν περιμένει κανείς να βγάλει ακτινογραφία για να τον διαγνώσει, γιατί θα έχει χάσει χρόνο. Η τοποθέτηση μιας βελόνας θα λύσει το πρόβλημα και διαγνωστικά και θεραπευτικά. Το υποδόριο εφύσημα είναι αρκετά συχνό και εκείνο που θα πρέπει να προσέξει ειδικά κάποιος είναι εάν είναι εκτεταμένο και περιλαμβάνει και την περιοχή του λαιμού, να είναι σίγουρος ότι πριν την αποσωλήνωση ότι μπορεί να ελέγξει τον αεραγωγό, γιατί μπορεί να έχει και είδημα των αεραγωγών. Εδώ είναι μια εικόνα η οποία δείχνει το υποδόριο εμφύσημα. Και τέλος οι άλλες επιπλοκές είναι, είπαμε, η αυξημένη ενδοκράνιος πίεση, η οποία μπορεί να κάνει διέγερση μετά από μακροχρόνια επέμβαση λόγω εγκεφαλικού ειδήματος ή το ειδήμα των αεραγωγών. Ευχαριστώ πολύ. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, θα ήθελα να γίνει τώρα. Ναι, τώρα θα γίνει ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ για την άρτια παρουσίαση. Παρακαλώ, κάποια ερώτηση. Να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Γρηγοροπούλου για την άρτια ομιλία της. Μία πρακτική ερώτηση όσον αφορά το πρωτοξίδιο του αζότου. Γιατί όταν δεν έχουμε πολύ καλά προετοιμασμένο το έντερο και έχουμε μία επίπονη επέμβαση, λέμε να μην χορηγούμε. Δεν ξέρω, συμφωνείτε με αυτό? Είναι να μην δίνετε, λέει, το πρωτοξίδιο, γιατί βλέπουμε ότι διατείνει τις εντερικές έλικες. Το σχολείο σας αυτό. Δεν είναι απόλυτο. Ούτε έχουν καταλήξει ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί κανένας υποξίδιο του αζότου. Είναι αλήθεια ότι όσο μεγαλύτερη είναι η επέμβαση, τόσο περισσότερο μπορεί να είναι η συγκέντρωση. Και καλό θα είναι να χορηγείται στον ασθενή ένα μείγμα οξυγόνου και αέρα, για να το αποφύγουμε. Θα μου επιτρέψετε και εμένα μια απλή, λίγο πρακτική ερώτηση. Είπατε ότι οι παχύσαρκες γυναίκες είναι αυτές που ωφελούνται περισσότερο, σωστά, έτσι είναι, και όλοι συμφωνούμε. Όμως πολύ συχνά είναι και σημείο έντασης στο χειρουργείο αυτό. Γι' αυτό σας έδειξα τη χαρά του αναισθησιολόγου. Το θέμα είναι, υπάρχει κάποιο tip, κάτι μυστικό, κάποια πρακτική που να βοηθάει την ολοκλήρωση επέμβασης? Πολλές φορές σταματάμε, ανοίγουμε.
σε αυτές τις καταστάσεις είναι, η επέμβαση προχωράει ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς. Το βασικό είναι ότι θα πρέπει να μετατρέψει ο αισθησιολόγος τον αερισμό του από αερισμό όγκου που συνήθως βάζουμε σε αερισμό πίεσης, έτσι ώστε να έχω τον καλύτερο αερισμό με τις χαμηλότερες ενδοπνευμονικές πιέσεις που είναι αυτές που μου δημιουργούν το πρόβλημα. Να έχει πάρα πολύ καλή χάλαση για να μπορέσετε εσείς να κάνετε τη δουλειά σας. Αν είναι δυνατόν να μην είναι τόσο τρεντέλεμπουργκ και να υπάρχει μία επικοινωνία μεταξύ χειρουργών και αναισθησιολόγων, λίγο θα υποχωρήσει ο ένας, λίγο θα υποχωρήσει ο άλλος και θα χειρουργηθεί και η παχύσαρκη κυρία. Άλλη ερώτηση? Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γρηγορόπουλο.